Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας σήμερα. Ήταν μια ευκαιρία για μας, καθώς βρίσκεται στην πόλη μας ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Γιάννης Μπαλάφας, εν ώψη του προσυνεδριακού διαλόγου που γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ, να πει κάποια λόγια και να απευθυνθεί προς τους δημότες και τους πολίτες της Καστοριάς. Βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη ιστορική καμπή για τη χώρα μας, αλλά και συνολικότερα για την Ευρώπη. Σε αυτή λοιπόν την κρίσιμη συγκυρία πραγματοποιείται και το συνέδριο του κόμματός μας. Ένα συνέδριο που πιστεύουμε ότι θα δώσει μια νέα πνοή και όσον αφορά την οργάνωσή μας, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί με καλύτερους όρους στα ζητούμενα της εποχής, αλλά και όσον αφορά την δυναμική που αυτό το συνέδριο θα προσδώσει στην κυβέρνησή μας, αλλά και στην πορεία που χαράσει η χώρα. Είναι ζητήματα πολύ σημαντικά και για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη. Γιατί η πορεία που διαδραματίζεται σήμερα στη χώρα μας είναι άμεσα συνυφασμένη με την πορεία που θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια και η Ευρώπη για το αν θα καταφέρουμε να αλλάξουμε τους συσχετισμούς για αυτό το νεοφιλελεύθερο μοντέλο που επικρατεί τις τελευταίες δεκαετίες και αν θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε διαφορετικούς όρους ώστε να μιλάμε πλέον για μια διαφορετική Ευρώπη με κοινωνικό πρόσημο. Ο ρόλος της οργάνωσής μας και του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την πορεία είναι πολύ καθοριστικός. Έτσι λοιπόν αυτό το διάστημα σε όλη τη χώρα γίνεται ο προσυνεδριακός διάλογος, εκείνες οι διαδικασίες στις οποίες θα εκλέξουμε τα μέλη που θα μας εκπροσωπήσουν στο δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και κατ' επέκταση και στην νέα Κεντρική Επιτροπή. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι σε αυτή την κρίσιμη ιστορική καμπή το άνοιγμα του κόμματός μας προς την κοινωνία θα δημιουργήσει εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε να μιλάμε πλέον για ένα διαφορετικό κόμμα με σύγχρονους όρους της αριστεράς, με όρους που θα εξασφαλίζουν την πορεία για την εθνική μας κυριαρχία, αλλά και για το κοινωνικό πρόσωπο που πρέπει να έχει από εδώ και πέρα η πορεία στη χώρα. Και παρά τις δυσκολίες, είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτό το μονοπάτι που έχει ανοίξει ο ίδιος ο ελληνικός λαός με την εμπιστοσύνη που έδειξε σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις το προηγούμενο διάστημα στον ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύουμε ότι αυτό το μονοπάτι θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να το κάνουμε λεωφόρο. Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο. Με την ευκαιρία αυτού του προσυνεδριακού διαλόγου κρίναμε ότι αυτή η συνέντευξη τύπου μπορεί να δώσει απαντήσεις προς γενικότερα ζητήματα που αφορούν την πολιτική και οικονομική ζωή της χώρας και ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου κορυφώνεται η σύγκρουσή μας με τα φαινόμενα της διαπλοκής και της διαφθοράς, όπως φαίνεται το τελευταίο διάστημα. Ευχαριστούμε τον σύντροφο Μπαλάφα που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της οργάνωσής μας. Νομίζω μεγάλο μέρος της επιτυχίας αυτής της προσπάθειας που κάνουμε γενικότερα, που μια πτυχή της είναι και το συνέδριο που οργανώνουμε από τις 13 μέχρι τις 16 Οκτωβρίου, είναι το πόσο ανοιχτό θα είναι αυτό το συνέδριο, το πόσο θα μας δώσει δυνατότητα πολύ περισσότερα από ό,τι μέχρι σήμερα να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο, με τους πολίτες, με τον απλό κόσμο, με τον λαϊκό κόσμο και να μην μείνει αυτή η υπόθεση κλειστών θυρών και μοιημένων ανθρώπων συζητήσεις. Με την έννοια αυτή και σήμερα, όπως και σε όλη την Ελλάδα, δεν κάνουμε μια κλειστή κομματική συγκέντρωση. Κάνουμε μια ανοιχτή εκδήλωση στην Ομαρχία, όπως είπατε, και είμαστε έτοιμοι και θα είναι χαρά μας, είναι καλοδεχούμενες οι οποιασδήποτε παρατηρήσεις, κριτικές από τον οποιοδήποτε. Θα είναι σε τελευταία ανάλυση επιτυχία κάτι τέτοιο. Στα πλαίσια αυτής της ανοιχτής επικοινωνίας με τον κόσμο και με τους πολίτες και με τους εργαζόμενους, δίνουμε και τέτοιου είδους συνεντεύξεις όπως καλή ώρα αυτή τη στιγμή. Απλώς εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Σε αντίθεση με το πρώτο διάστημα της κυβερνητικής μας θητείας, πλέον η κυβέρνησή μας ξέρει που θέλει να πάει και συντεταγμένα προσπαθεί να ανοίξει τον δρόμο προς αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή έχουμε ένα συγκεκριμένο οδικό χάρτη. Ο οδικός χάρτης
περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα, δηλαδή σε αυτή τη φάση τελειώνουμε με την υπόθεση των προαπαιτούμενων και εκταμιεύεται η δόση των 2,8 δισεκατομμυρίων, εκ των οποίων το 1,7 θα πέσει άμεσα στην πραγματική οικονομία. 2. Αρχίζει η δεύτερη αξιολόγηση για τα εργασιακά ζητήματα σαν απαραίτητη προϋπόθεση στα πλαίσια της συμφωνίας του περσινού καλοκαιριού και της Δανειακής Σύμβασης που έχουμε συνάψει με τους δανειστές. Τα εργασιακά είναι το αντικείμενο της δεύτερης αξιολόγησης και νομίζουμε είναι μια δύσκολη μάχη, αλλά και αυτή θα κερδιθεί με ρεαλισμό και μη δεχόμενη τίποτα περισσότερο ή τίποτα λιγότερο από αυτά που έχουμε συμφωνήσει πέρυσι το καλοκαίρι. Τρίτο, στη συνέχεια αρχίζει η συζήτηση για την αναδιάρθρωση και την ελάφρυνση του χρέους. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό το πράγμα, ούτως ώστε να μπούμε στο 2017 να προσδοκάμε ευλόγως, με ρεαλιστικό στόχο είναι αυτός, μια ανάπτυξη, αναπτυξιακή ανάκαμψη με ρυθμούς ικανοποιητικούς το 2017, με τα δεδομένα που υπάρχουν φυσικά. Αυτό σημαίνει πιθανότατα έκδοση ομολόγων, ξεπέρασμα των capital controls και ρευστότητα στην αγορά για να μπούμε, γι' αυτό μίλησα για οδικό χάρτη, για να μπούμε στο 2018 που έχουμε το τέλος του προγράμματος και να μπει η χώρα μας σε μια οικονομική κανονικότητα. Αυτή η πορεία θα συνδυαστεί βέβαια και με ζητήματα, ας μην πω τώρα εισηγητικά, τα οποία αφορούν θέματα που δεν έχουν σχέση με τη συμφωνία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών, πανελλαδικής εμβέλειας, και θα έλεγα κριτήριο αν πηγαίνουμε καλά ή όχι είναι το πώς αντιδρούν οι αντίπαλοι μας. Αν πηγαίναμε πολύ δεξιά ή πολύ άτσαλα ή πηγαίναμε στον κρεμό, θα λέγανε οι αντίπαλοι μας προχωράτε παιδιά, είτε ότι είμαστε πολύ υπεύθυνοι, είτε ότι δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Επειδή ακριβώς βλέπουν ότι μέρα με τη μέρα ξεδοντιάζεται η εξουσία τους με τρόπο σοβαρό και πάντα με τη συνένεση του κόσμου, υπάρχει αυτή μια πολιτική αντιπαλότητα, θα έλεγα. Δεν είμαστε, τουλάχιστον τον εαυτό μου, δεν είμαι παιδί. Θυμάμαι και άλλες φορές τη στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στις κυβερνήσεις. Δεν έχει υπάρξει τέτοια αντιπαλότητα. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και άλλη έκφραση. Ας μείνω στην κομψή έκφραση αντιπαλότητα. Που εγγίζει τα όρια, αν θέλετε, και της κόσμιας συμπεριφοράς μερικές φορές. Ας είναι όμως. Αυτό σημαίνει ακριβώς ότι ανησυχούν για το μέλλον τους και γι' αυτό οι άνθρωποι αντιδρούν όπως αντιδρούν και για την εξουσία τους. Το ότι δεν θα μπορούν ή δεν μπορούν ήδη να λιμένονται στη χώρα όπως λιμένονταν τόσα χρόνια. Να την λαιλατούν, να παίρνουν θαλασσοδάνεια και να πληρώνει ο κόσμος τα θαλασσοδάνειά τους για τα κόμματά τους και για τα κανάλια τους. Τα κανάλια τα οποία θέλανε και θέλουν ακόμα να ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις. Αυτή η φάση τελείωσε. Πιστεύετε ότι θα έχουμε σύντομα εκλογές, μια πολύ... Ωραία, να αρχίσουμε τις ερωτήσεις λοιπόν. Εκλογές, πέρα από το δεν το θέλει ο κόσμος, δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνουν εκλογές. Αν το μόνο πρόβλημα του ελληνικού λαού ήταν να έρθει ο κύριος Μητσοτάκης να γίνει πάλι να αναλάβει την, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης να αναλάβει την κυβέρνηση, θα είχαμε κάνει εκλογές ή θα είχαν γίνει εκλογές. Γιατί να κάνει εκλογές ο κόσμος, γιατί να γίνουν εκλογές. Προφανώς δεν θα γίνουν εκλογές. Εκλογές θα γίνουν όταν επιτάσσει το Σύνταγμα, το 2019.